σας ορίσω. Όλοι με ξέρετε, η Χριστίνα η Πέτρου είμαι. Μαζευτήκαμε εδώ να πούμε δύο πραγματάκια όσον αφορά το ΧΙΤΕΑ και ό,τι άλλο μας προβληματίζει. Δεν προβληματίζει εδώ το ΧΙΤΕΑ μόνο σε τοπικό επίπεδο, είναι και στην Πελοπόννησο έχουν το ίδιο πρόβλημα. Είναι εδώ ο κύριος Μιχάλης Αριδάς να μας ενημερώσει σχετικά. Μέλος της πολιτικής γραμματείας και ο λόγος είναι στον κύριο Μιχάλη. Από τη στιγμή που ο νόμος υπάρχει, έχει πάρει ΦΕΚ από τις 30 Δεκεμβρίου του 2016, ακόμα και αν δεν είναι σίγουρο, σίγουρα πρέπει να φοβόμαστε ότι θα αρχίσει να γίνεται πράξη. Ειδικά τώρα που η ΔΕΗ πωλείται, θα πέσει στα χέρια ιδιωτών, κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν ένα βράδυ θα δούμε κάποια φορτηγά να αρχίσουν να περνάνε με ένα περίεργο σε εισαγωγικά φορτίο. Δεν τους είναι τίποτα, με μια καινούρια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέσα σε μια νύχτα τα λιγμένα, τα εξαντλημένα λιγνητορυχεία όπως τα λένε, να γίνουν χώροι ταφής τοξικών αποβλήτων. Δηλαδή μιλάμε για έναν εφιάλτη ο οποίος θα είναι δίπλα στην αυλή μας. Αυτό επιστημονικά μπορεί να διασφαλίσει τον μη επηρεασμό του υδροφόρου ορίζοντα, της περιοχής, της κοινωνίας, ή θα πρέπει να ανησυχούμε πραγματικά? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έρχομαι από την Πελοπόννησο και εκεί στη Μεγαλόπολη όπου υπάρχουν τα εξαντλημένα λιγνητορυχεία, ακριβώς από κάτω υπάρχει μια τεράστια υπόγεια λίμνη όπου όλα τα νερά επικοινωνούν μεταξύ τους. Από ό,τι μαθαίνω και εδώ γίνεται ακριβώς το ίδιο. Από την Καστοριά μέχρι τη Βεγορίτιδα όλα τα νερά επικοινωνούν. Οπότε από τη στιγμή που θα γίνει ένα ατύχημα, πώς μπορείς να είσαι σίγουρος? Αλλά να σας το πω και από την άλλη, αν δεν γίνει ατύχημα ποτέ, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι σε αυτά εδώ τα σημεία θα θάβονται τέτοια πράγματα. Μπορείτε να μου πείτε αν κάποιος μετά θα αγοράζει αγροτικό προϊόν από την περιοχή, αν κάποιος θα έρθει για τουρισμό εδώ γύρω, αν κάποιος θα θέλει να κατοικήσει εδώ, αν κάποιος θα θέλει να κατοικήσει οτιδήποτε. Μιλάμε για τοξικά, ορίζονται με τον νόμο. Είναι τοξικά, είναι τερατογόνα, είναι καρκινογόνα, είναι μεταλλαξιογόνα. Μιλάμε για τέτοια υλικά. Είναι ο απόλυτος εφιάλτης. Είναι αυτά που λες ότι όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, και όμως είναι πλέον νόμος του ελληνικού κράτους. Εσείς ως κομματικός φορέας, ως φορέας συλλογικός, τι προτείνετε, ποια είναι η πρόταση? Δηλαδή, να μην γίνει, συμφωνούμε. Πού όμως θα θάβονται αυτά, λοιπόν, τι θα γίνεται? Καταρχάς, εμείς σαν ΕΠΑΜ λέμε ότι για να γίνει το σωστό, θα πρέπει οι αποφάσεις σε αυτή εδώ τη χώρα να παίρνονται από την ίδια τη χώρα. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει παραδοθεί η απόφαση, δεν παίρνεται από την κυβέρνηση με νόμο της Βουλής που την ψήφισαν όλοι, κυβέρνηση και συμπολίτευση, 233, παραμονή του 15 Αυγούστου 2015. Οι αποφάσεις που άπτονται του Μνημονίου δεν παίρνονται χωρίς πρώτα να έχουν ενημερωθεί και συμφωνήσει οι λεγόμενοι θεσμοί. Και επειδή τα ΧΙΤΕΑ, οι χώροι δηλαδή ταφής των επικίνδυνων αποβλήτων, είναι μνημονιακή δέσμευση από το 2012, από το δεύτερο μνημόνιο, δεν είναι στο χέρι καμίας ελληνικής κυβέρνησης τι θα κάνει, αποφασίζουν οι ξένοι. Άρα, οι οποίοι ξένοι γνωρίζουμε ότι έχουν προβλήματα με τα απόβλητά τους αυτού του είδους. Άρα λέμε ότι πρώτα πρέπει οι αποφάσεις να παίρνονται στην πατρίδα μας, πρέπει εμείς να αποφασίζουμε για τον τόπο μας και για το μέλλον μας και μετά να κάνουμε το σωστό. Ποιο είναι το σωστό? Ότι μπορούν να υπάρξουν τόποι, αλλά θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας, οι πιο αυστηρές, και δεν θα πρέπει σίγουρα να είναι πάνω από ένα τεράστιο υδροφόρο ορίζοντα, όπως είναι αυτός της δικιάς σας περιοχής, όπως είναι της δικιάς μας, την Πελοπόννησο. Είναι θέμα κοινής λογικής. Αλλά όταν δεν παίρνονται οι αποφάσεις από τις ντόπιες κυβερνήσεις, αλλά από τους θεσμούς, τι μπορούμε να περιμένουμε? Δεν δικαιούμαστε να ανησυχούμε? Σαν τοπικές κοινωνίες είναι ενημερωμένοι οι δήμοι, οι περιφέρειες, τι σας λένε? Από ό,τι διαπιστώνω, όχι. Πρόσφατα ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο της δικής μου πόλης που γιαμένω, στη Σπάρτη, όπου κάναμε σαν ΕΠΑΜ μια ενημέρωση, όπου διαπίστωσα ότι δεν γνώριζαν το πρόβλημα. Φυσικά τώρα που το γνωρίζουν αμέσως άρχισαν τις αντιδράσεις και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει και στη δική σας περιοχή και στην Πελοπόννησο και όπου υπάρχει τέτοιο θέμα. Πρέπει να ενημερωθούν πρώτα τα δημοτικά συμβούλια, αλλά κυρίως οι δημότες, γιατί πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν μπορεί να αφήσουμε να γίνει αυτό το τεράστιο έγκλημα δίπλα στην αυλή μας.